Καλημέρα σας κύριε Βουλευτά. Καλημέρα στην Οριστεάδα, καλημέρα στον Εύρο. Λοιπόν, είναι το θέμα αυτό που καίει την τοπική κοινωνία εδώ και αρκετό καιρό. Είναι η ανάπτυξη νέων δομών, η επέκταση των υπαρχόντων. Θα θέλαμε, είχαμε κινητοποίησεις. Είχαμε κινητοποίησεις την Κυριακή, μάλιστα. Ακούστηκε ότι προσκληθήκατε και εσείς και οι υπόλοιποι βουλευτές, οι κυβερνητικοί, και δεν συμμετείχατε. Θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε την άποψή σας γύρω από όλο αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα. Ναι, είπα και πολλά. Ότι προσκλήθηκα και δεν παρέστην. Στις προσκλήσεις ανταποκρίνομαι. Γιατί τις θεωρώ πάντα ευγενικές και τιμητικές. Και παρέστησαν οι συνεργάτες μου του πολιτικού γραφείου του Βορείου Εύρου. Και μάλιστα είναι γνωστοί και πιστεύω ότι με εκπροσώπησαν επάξια. Άρα ήταν επανάληψη της διοργάνωσης να μην αναφερθούν στην συμμετοχή. Να μην τους αντελήφθησαν. Επειδή δεν είναι και οι χείροι. Είμαστε σεμνοί. Είμαστε σεμνοί, είμαστε ταπεινοί και είμαστε χρήσιμα εργαλεία για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση και κινούμε διαχρονικά με όλα τα αξιώματα και πολύ περισσότερο τώρα που είμαι ως βουλευτής του νομού. Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα του φυλακίου, πήρα θέση. Ο πρώτος που πήρε θέση. Και μάλιστα η θέση μου ήταν σαφής. Ότι δεν είναι απόφαση του ενός υπουργού, είναι απόφαση των συναρμοδίων υπουργών. Και περιμένω να γίνει η απαραίτητη διαβούλευση μεταξύ τους, μεταξύ των υφιστάμενων φορέων και κλάδων και αρχηγείων, αλλά και υπηρεσιών, φυσικά με την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, την οποία σέβομαι σε κάθε μου βήμα που πραγματοποιώ ως παράγων της χώρας, της περιοχής, του Εύρου και όχι μόνο. Κύριε Βουλευτά, συγχωρήστε με, αλλά πιστεύω, ο κόσμος μ' ακούτε. Ναι, πιστεύω μέσα από αυτή τη διαβούλευση, κύριε Καταρίδη, μέσα από αυτή τη διαβούλευση προέκυψε μία συνισταμένη. Μία συνισταμένη η οποία ήταν απαλλακτική, υπαλλακτική για τον τόπο μας και πιστεύω αυτή τη συνισταμένη θα πρέπει να την υλοποιήσουμε. Είναι απλή. Είναι προς όφελος των τοπικών συμφερόντων. Είναι προς όφελος των τοπικών κατοίκων. Είναι προς όφελος της ασφάλειας και της άμυνας της περιοχής. Και εννοώ την 1η Τρίτου 2021 βγήκε ο Πρωθυπουργός της χώρας δε της κυβερνητικής εκπροσώπου και δήλωσε ότι καμία επέκταση και στο κιτ φυλακίου και καμία αύξηση δυναμικότητας αυτού. 330 θέσεις είχε πριν από 15 χρόνια, 330 θέσεις έχει σήμερα και 330 θα έχει και στο μέλλον. Ήτανε πράγματι αυτό το αίτημά μας. Και αυτό είναι νίκη της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται με τους θεσμικούς παράγοντες. Το δεύτερο που βγήκε μία συνισταμένη πολιτικών, όπως αυτή υπαγορεύτηκε από μία κοινή υπουργική απόφαση. Ποιοι συμμετείχαν σε αυτήν την κοινή κυβερνητική υπουργική απόφαση? Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός Μετανάστευσης και με σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας. Τι προέβλεπε? Προέβλεπε βιολογικό καθαρισμό που ήταν το αίτημά μας. Προέβλεπε μία αίθουσα COVID για 20 άτομα ώστε να μην επιβαρύνεται το δομικό σχήμα του Υπουργείου Υγείας είτε στα κέντρα υγείας είτε στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Το τρίτο προέβλεπε γραφεία διοίκησης, διότι οι άνθρωποι μας που παρέχουν υπηρεσία είναι σε βαγονέτα. Σε containers. Σε containers που σκυλί εισαγωγικά δεν κάθεται ούτε το χειμώνα ούτε το καλοκαίρι. Και πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους υποστηρίξουμε και να τους στηρίξουμε και να τους περιθάλψουμε. Είναι γνωστά όμως αυτά που λέτε. Και μισό λεπτό. Συγχωρέστε με λίγο. Είναι χιλιοϊπωμένα. Κλείνω. Και επίσης επειδή μειώθηκαν οι θέσεις κράτησης στα οργανωμένα κρατητήρια της ελληνικής αστυνομίας που έχουν έδρα σε παρακείμενο χώρο του κιτ φυλακίου, το οποίο για μας είναι λελειμμένο,
επειδή μειώθηκαν λόγω της ευρωπαϊκής οδηγίας, πρέπει να διατεθούν αντί για 3 τετραγωνικά μέτρα για κάθε κρατούμενο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, έπρεπε και εμείς να εναρμονιστούμε. Πήγαμε στα 4 τετραγωνικά, άρα λοιπόν μειώθηκαν οι 374 θέσεις σε 240. Και έρχεται, επειδή είναι χρήσιμες οι θέσεις κράτησης για την ασφάλεια της περιοχής, έρχεται με την κοινή υπουργική απόφαση αυθημερών της 1η Τρίτου 2021 και λέει ότι αυξάνομαι επιπλέον 240 θέσεις στις νέες εγκαταστάσεις που σχεδιάζει να κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και να παραχωρήσει στην ελληνική αστυνομία για αυτόν τον σκοπό. Ο δήμαρχος της πόλης, ο ομιλών, αλλά και οι λοιποί παράγοντες, ζητήσαμε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 240, συν 240, 480. Από αυτές να χρησιμοποιηθούν όπως προέβλεπε από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκαν τα οργανωμένα κρατητήρια, δηλαδή τις 374 θέσεις. Αυτό μας το παραχωρεί δώρο, σε εισαγωγικά δώρο. Υποχωρεί η Κατεχάκη και θα συμπεριλάβει, μπορεί να παραδοθούν τα κτίρια, θα συμπεριλάβει στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας που είναι νόμος του κράτους, μόνο για 374 θέσεις το πολύ. Σήμερα το πολύ. Άρα λοιπόν εμείς μένουμε ικανοποιημένοι, διότι νικήσαμε και θεσμικοί παράγοντες και κυρίως ο κόσμος στα αιτήματα τα οποία παρουσιάσαμε βήμα-βήμα από την πρώτη σχεδόν του περασμένου χρόνου μέχρι την 1η Τρίτου και μετά. Ωραία, για να κάνουμε όμως λίγο διάλογο, γιατί γίνονται και αρκετά τα ερωτήματα των ακροατών, έρχονται εδώ. Λοιπόν, τι θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Αυτά είναι γνωστά, τρόπον την άνη χιλιοϊπωμένα, και είναι κάποιοι. Υπόθηκαν. Με συγχωρείτε λίγο να την ολοκληρώσω την ερώτηση, γιατί υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Υπόθηκαν και από το Δήμαρχο. Αυτή είναι η ουσία. Και προχθές βράδυ υπόθηκαν και στο τηλεοπτικό δελτίο, το οποίο αναδείξαμε χθες εδώ, τηλεοπτικού σταθμού του νομού μας, από τον κύριο Μηταράκη τον ίδιο. Και αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς εδώ και να ρωτήσουμε είναι, αρχικά, εσείς θεωρήσατε ότι η παρουσία σας, η φυσική, γιατί ο κόσμος λέει, εδώ που βλέπω και στα μηνύματα, ότι ζητούσαμε τους βουλευτές, όχι τους εκπροσώπους τους, στο συλλαλητήριο παραδείγματος χάρη. Θεωρήσατε ότι η παρουσία σας θα αύξανε κάποια ένταση? Θεωρήσατε ότι δεν υπάρχει λόγος να είστε παρόντας? Δηλαδή αυτά που πολύ όμορφα τα λέτε και τα περιγράφετε από τον ραδιοφωνικό αέρα, θα μπορούσαν να υποθούν και από βήματος εκεί. Και να προσθέσω κι εγώ, για να μαζέψουμε τα ερωτήματα, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας ομόφωνα έχει αποφασίσει καμία αύξηση πληθυσμιακή. Φυσικά δεν μιλάμε για βελτίωση των συνθήκων, όλοι είναι σύμφωνοι για τη βελτίωση των συνθήκων, αλλά μιλάμε για καμία πληθυσμιακή αύξηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό το αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας στο ομόφωνο. Πρώτα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, αν έπρεπε να είμαι παρόν στη διαδικασία της συγκέντρωσης. Είτε εγώ είτε συνεργάτες μου είναι το ίδιο, εμένα εκπροσωπούν. Δεύτερον, η Δευτέρα. Ο κόσμος δεν ψήφισε τους συνεργάτες σας τώρα, συγγνώμη. Μισόλεπτο. Δεν μπορούμε να είμαστε παντοχοπαρόντες. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, από την άλλη, Δευτέρα είμαι αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Αν θα δείτε το πρόγραμμα, έχει δύο συγκλήσεις, διότι εν όψη του νόμου γύρω από την Εθνική Άμυνα που συζητήθηκε χθες στην Ολομέλεια και μάλιστα ξέρετε και το αποτέλεσμα. Ναι. Θέλω να σας πω ότι ο βουλευτής έχει υποχρεώσεις. Θα μου πείτε, δεν είναι υποχρεώσεις αυτές? Βεβαίως είναι. Και το ένα πιίνει και το άλλο με αφήνει. Γι' αυτό έχει και τους συνεργάτες του. Αντιθέτως, σέβομαι όσο κανένας άλλος και τους οριστεαδίτες, αλλά και όλους τους ευρύτες και όλους τους Έλληνες τους οποίους υπηρέτησε με συνέπεια. Με συνέπεια και με σταθερότητα. Και με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Εγώ έπρεπε να μετατρέψω το δυστύχημα σε ευτύχημα. Προσωπικά μιλάω για τον εαυτό μου. Αυτή είναι και η εντολή του λαού. Και αυτό βήμα-βήμα έπραξα. Και σήμερα το θέμα του φυλακίου Ορεστιάδος είναι λελειμμένο. Η εσωστρέφεια είναι κακώς
κακός οδηγός. Υπάρχουν βέβαια φόβοι και ανησυχίες των Ευρυτών και ιδιαίτερως των κατοίκων του Βορείου Εύρου. Εύλογοι θα γιατί έλεγα. Είναι εύλογοι. Γιατί συνέβησαν γεγονότα άκομψα. Εμείς όμως που ηγούμεθα και κυρίως εγώ με αυτήν την εμπειρία τη μεγάλη είχα μια στρατηγική. Είχα ένα σχέδιο. Να μετατρέψουμε αυτό από δυστύχημα σε ευτύχημα. Αυτό κατορθώθηκε. Δεν έχουμε πολυπληθεί δομή. Εφαρμόζουμε τα έτνα άκρους απόρριτα εθνικά σχέδια της χώρας. Ξέρω τι σημαίνει έτνα άκρους απόρριτα εθνικά σχέδια της χώρας. Τα είχα από νέος αστυνόμος, ήμουνα επικεφαλής αυτής της εμπιστευτικής και άκρως απόρριτης υπηρεσίας και φυσικά και με τα άλλα τα αξιώματα τα ήμουν και ιδιαίτερα αυτός που αποφάσιζε. Και από την πρώτη στιγμή αντέδρασα ότι δεν συνάδει στον Εύρο, στην ακριτική περιοχή που εφαρμόζει τα έτνα άκρως απόρριτα εθνικά σχέδια της χώρας πολυπληθής δομή. Αυτοί που είναι εδώ, αυτές οι δύο δομές και κυρίως μιλώ για τα οργανωμένα κρατητήρια της αστυνομίας, είναι χρήσιμοι. Και αρχηγός να ήμουν πάλι θα ζητούσα να έχουμε κρατητήρια στον Εύρο. Είναι αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνονται που παραβιάζουν τα σύνορά μας και τους κρατάμε για να μην δημιουργήσουν προβλήματα στην περιοχή. Για να μην έχουμε απειλές να τους εξασφαλίσουμε το διαβατήριο, να τους εξασφαλίσουμε το ειστήριο και να φύγουν από εκεί που ήρθαν. Συνεπώς είναι χρήσιμα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε τη στιγμή που είμαστε στην εξωτερική περίμετρο των συνόρων. Έχουμε μάθει, κύριε Βουλευτά. Έτσι, όπως εμείς αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα, τα αντιμετώπισαν τελευταία και η εταίροι μας, η Πολωνία. Και το μάθημα και η πρακτική και μάλιστα και η οργανωμένη αντιμετώπιση της υβριδικής επίθεσης που αντιμετωπίσαμε το Μάρτιο του 2020, αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουν και οι άλλες χώρες. Συνεπώς, τα σύνορα φυλάσσονται. Έχουμε μεγάλη αύξηση σε ό,τι αφορά τους συνοριακούς φύλακες. Έχουμε τα μέτρα τεχνικής προστασίας, 40 χιλιόμετρα. Έχουμε οχήματα και μέσα τα οποία είναι απαραίτητα για να κάνουν οι αστυνομικές υπηρεσίες καλά την δουλειά τους και να εκτελέσουν την αποστολή τους. Από την άλλη πλευρά έχουν ζητήσει να εξυγχρονιστούν τα κτίρια όπου στεγάζονται τα 7 τμήματα συνοριακής φύλαξης, διότι έχουν πληγωθεί από την πολυχρησία και από τον καιρό που χρησιμοποιούνται, για να είναι και να έχουν και μάλιστα να καταστούν και ενεργειακά και να έχουν και τα συστήματα συναγερμού και ώστε να είναι ασφαλή, γιατί είναι μέσα σε κατοικημένες περιοχές όπως είναι στο Ισάκιο, στο Τυχερό, στο Σουφλί και όχι μόνο. Κύριε Βουλευτά, αυτά όλα κανείς δεν τα αμφισβητεί. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι γίνονται και από πλευρά σας πιέσεις για να βελτιωθούν οι συνθήκες. Το πρόβλημα που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι η διχογνωμία που εκφράζουν οι δύο υπουργοί, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε και στο κάλεσμα εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου, στο να δώσουν μια ξεκάθαρη απάντηση για το τι προτίθεται να συμβεί στο φυλάκιο. Ένα ερώτημα που είχαμε καταθέσει και στον κύριο Κελέτσι, τον συνάδελφό σας, σε προηγούμενη συνέντευξη, είναι κατά πόσο μπορείτε εσείς οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές ή εσείς μόνο σας ως βουλευτής του νομού να ζητήσετε από αυτούς τους δύο υπουργούς να βγάλουν μια κοινή δήλωση που να μας αποσαφηνίζουν το τι μέλη γενέστε σε αυτές τις δύο δομές. Ακούστε να σας πω. Ο κύριος Μηταράκης είναι αυτός που συνομιλεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
είναι ο κ. Μεταράκης είναι αυτός ο οποίος εξασφαλίζει τις πιστώσεις και προχωρά στις υποδομές που είναι απαραίτητες για όλους τους φορείς γύρω από αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή το αντικείμενο της μετανάστευσης. Συνεπώς, από την ώρα που εξασφάλισε τους πόρους για να κάνει τις τέσσερις υποδομές που είναι βοηθητικές σε ό,τι αφορά το φυλάκιο, δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις στο λόγο του. Διότι πίσω από στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Διότι ό,τι πήρε, ό,τι παρουσίασε να φτιάξει, αυτά θα πρέπει να λέει. Ακούστε τώρα αυτή τη στιγμή, δεν το έχετε ακούσει άλλη φορά αυτή την επιχειρηματολογία. Ο κύριος Μηταράκης παρουσίασε ένα σχέδιο. Από την άλλη πλευρά εγκρίθηκε μία πίστοση. Πρέπει αυτό το σχέδιο να το υλοποιήσει. Ταυτόχρονα δε θα πρέπει τα έργα του να είναι σε αντιστοίχηση με τα λόγια του. Αυτά δεν έπρεπε να λέγονται, αλλά όμως ήρθε η ώρα να τα πούμε. Κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε αυτό, ότι στο μέσο είναι και οι πιστώσεις. Μισό λεπτό. Αφού ολοκληρώσει την υποδομή, την εκχωρεί για χρήση στην Κατεχάκη. Έρχεται η Κατεχάκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επιτελείου του, και λέει ότι εγώ αυτές τις υποδομές, τις οποίες θα παραλάβω για να χρησιμοποιήσω ως κρατητήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν θα υπερβούν τις 374 θέσεις κράτησης όπως ήταν εδώ και χρόνια. Τι άλλο να πούμε, τι άλλο να κάνουμε. Αυτή η εσωστρέφεια δεν είναι καλή. Πρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε αυτούς οι οποίοι διοικούν, αυτούς που έχουν την υπογραφή και τη σφραγίδα της χώρας. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτήν την ακινησία. Είναι σπατάλη ενέργειας τη στιγμή που πρέπει να διεκδικούμε ομόψυχα και στεναρά την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας. Αδικούμε τον αγώνα που δόθηκε και όσα κερδίθηκαν. Οι αρχικοί σχεδιασμοί του Υπουργού Μετανάστευσης Νότι Μηταράκη ανατράπηκαν, διότι κάθεσε και συζήτησε, όπως εμείς το ζητήσαμε, με τους συναρμοδίους υπουργούς, οργανισμούς, αρχηγεία, γενικά επιτελεία, και βγήκε μία συνισταμένη. Αυτήν τη συνισταμένη των πολιτικών υλοποιεί. Το ζήτημα έχει κλείσει και έχει κλείσει με θετικό πρόσημο για την περιοχή. Από την αρχή της υπόθεσης ήμουν ξεκάθαρος και επίσης δε η συντήρηση ενός τέτοιου ανύπαρκτου προβλήματος, ανύπαρκτου, πραγματικά είναι ανύπαρκτο, δεν πρέπει να παίζουμε με την ακριτική περιοχή. Ωραία, να βάλουμε μια άνω τελεία, σας παρακαλώ, γιατί και τελειώνει ο χρόνος και δεν θα προλάβουμε. Έχουμε πάρα πολλούς ακροατές που ρωτάνε. Εγώ θα το συνοψίσω σε δύο ερωτήσεις όμως, αν μου επιτρέπετε. Διάθεσή σας. Δύο ερωτήσεις εδώ, που κάποιος ακροατής ρωτάει, να σας μεταβιβάσω, δηλαδή, αν έχετε διαβάσει το έργο που λέει ξεκάθαρα μέσα, την προκήρυξη του έργου, τέλος πάντων τη σύμβαση του έργου, που λέει για επέκταση του ΚΙΤ. Επέκταση, καινούργια κατασκευή, καινούργιες δομές. Ένα το κρατούμενο, μία ερώτηση δηλαδή. Και ένα άλλο ρωτάει κάποιος ακροατής. Όταν οι άνθρωποι εδώ διαβάσουν το άρθρο μας που θα κάνουμε ή ακούν τη συνέντευξή σας τώρα, τα λόγια σας, όταν λέτε ότι το θέμα στο φυλάκιο είναι λελειμμένο, θα νιώσουν πραγματικά δικαιωμένοι, λέει, οι συμπολίτες σας και οι ψηφοφόροι σας στον Εύρο? Δύο ερωτήσεις ακροατών. Φυσικά. Ναι. Διότι η προηγούμενη η κυβέρνηση είχε σχεδιάσει να κάνει ολόκληρο οικισμό. Ολόκληρη εγκατάσταση. Και μάλιστα δε θα ήταν για μας η μία επώδυνη λύση. Είπατε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Τα έργα και οι μέρες του ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό, στον Εύρο, δεν πρέπει να ξεχνούνται.
Και εγώ τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αυτό το συμπεραίνεται ή υπήρχε κάτι που ήρθε? Βεβαίως υπήρχε. Βεβαίως υπήρχε. Είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα αυτό, ο κύριος Κουμουτσάκος αυτή την πολιτική την έβαλε στο αρχείο. Γι' αυτό ήμασταν και κάθετοι στην πολιτική η οποία πήγε να ξεκινήσει η νέα ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης. Και συναποφάσισαν οι υπουργοί. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτό που είπαμε και από την αρχή είναι λελειμμένα. Ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά μας. Εξυγχρονίζεται η εγκατάσταση και δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Δεν αποτελεί κίνδυνο για το νοσοκομείο μας και για το κέντρο υγείας. Οι άνθρωποι μας θα εργάζονται σε αξιοπρεπή χώρο. Και επίσης τα κρατητήρια της αστυνομίας θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του σώματος που λειτουργεί, όπως λειτουργεί το σώμα, σε όλον τον νομό Εύρου. Οι δύο δομές οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια σχεδόν, δηλαδή το ΚΙΤ και το ΠΡΟΚΕΚΑ, εξυπηρετεί τις ανάγκες μόνο του Εύρου. Και μάλιστα προσεχώς εκτιμώ ότι θα υπάρξει αντίστοιχο ΚΙΤ για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εσωτερικής χερσαίας χώρας προς άλλη κατεύθυνση. Συνεπώς, σημασία έχει ότι σήμερα φρουρούνται τα σύνορα. Ξέρετε ποτέ πόσους έχει αυτή τη στιγμή το οργανωμένο κρατητήριο της αστυνομίας στο φυλάκιο? Δεν ξεπερνά τα 50 άτομα. Δεν ξεπερνά τα 50 άτομα και αφορούν και τα 7 τμήματα συνοριακής φύλαξης που λειτουργούν και κάθε βράδυ και όλο το 24ωρο δίνουν τον αγώνα για την προστασία της περιοχής. Αντιλαμβάνεστε, σημασία έχει για μας ότι η κυβέρνηση αυτή υπερασπίζεται τα σύνορα. Λαμβάνει μέτρα φυσικής προστασίας, δηλαδή προσλαμβάνει συνοριακούς φυλάκες και φέρνει αστυνομικούς. Δεύτερον, λαμβάνει μέτρα τεχνικής προστασίας, κάνει το αποτρεπτικό εμπόδιο. Ήταν 11,5 χιλιόμετρα οραματιστής ήμουν του 2007 όταν το ανέδειξα και το διεκδίκησα ευρισκόμενο στην Ουάσιγκτον και πήραμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία, διότι πίστευα ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο γείτονας θα μας παρενοχλήσει χυδαία και απειλητικά και με κίνδυνο την κοινωνική και συνοχή της χώρας. Και πράγματι αυτό έγινε. Από την άλλη πλευρά λαμβάνει μέτρα ηλεκτρονικής προστασίας. Βλέπουμε τα πάντα του τι γίνεται δίπλα. Λαμβάνει μέτρα ηλεκτρικής προστασίας. Βλέπουμε τα περάσματα να φωτίζονται για να μπορούμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Σημασία έχει ότι έχουν μειωθεί οι εισρωές είτε από τα θαλάσσια είτε από τα χερσαία σύνορά μας. Το 2021 έκλεισε με 90% λιγότερος από ό,τι την προηγούμενη χρονιά. Και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι διδάσκουμε και την Ευρώπη. Και αυτά, συγχωρέστε με, αλλά και αυτά έχουν υποθεί. Το θέμα είναι τώρα, όταν εσείς λέτε ότι ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά μας, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση του γιατί όλη η υπόλοιπη κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι, οι τοπικοί φορείς, οι πολίτες αντιδρούν ακόμα σε αυτό. Ακόμα και τα συνδικαλιστικά όργανα της αστυνομίας. Κοιτάξτε. Δεν καταλαβαίνουν καλά τι συμβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε σωστή ενημέρωση όσο θα έπρεπε να έχουμε. Ας βγει αυτή η ενημέρωση. Δεύτερον, ορισμένοι ασκούνται προς αυτή την κατεύθυνση να θολώνουν τα νερά. Ορισμένοι κάνουν καριέρα. Ορισμένα κόμματα υπονομεύουν την περιοχή και μάλιστα διαγωνιζόμενοι να είναι στην πρώτη γραμμή στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Νομίζω ότι αυτά δεν συνάδουν σε μια ακριτική περιοχή στην οποία το 1/4 του στρατεύματος βρίσκεται σε αυτήν, το 1/10 της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε αυτήν, έχουμε τους εφέδρους και τους εθνοφύλακες που είναι κάτοικοι της περιοχής και έχουν όλοι βαρύ όπλισμο και θα πρέπει όλα αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη και συνεπώς είναι μια ευαίσθητη περιοχή και δεν πρέπει να την αγγίζουν. Ορισμένοι πληρώνονται για να ανακατεύουν τα προβλήματα. Νομίζω ότι δεν προσφέρουν υπηρεσία. Δηλαδή υπάρχουν προβοκάτορες. Και πιστεύετε ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις στους προβοκάτορες απαντά και ο εισαγγελεύς. Άντε να δούμε. Και σε αυτό υπάρχει εισαγγελεύς. Διαπράττονται αδικήματα περί διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων
διαπράττονται αδικήματα διασποράς ψευδών ειδήσεων και σκληρής προπαγάνδας. Αυτά νομίζω θα πρέπει να λέγονται. Εγώ εκείνο το οποίο κλείνοντας θέλω να πω με πολύ σεβασμό σε όλους, αυτή η κυβέρνηση πέτυχε την κατακόρφη μείωση των μεταναστευτικών ροών όπως προείπα. Καταφέραμε πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να αμφισβητείτε το κυβερνητικό σχήμα που έχουν την υπογραφή και τη σφραγίδα ο καθένας στο εφοετάχθη. Και απευθύνω έκκληση να κλείσει αυτός ο κύκλος συζητήσεων, διότι μας αποπροσανατολίζει τα φλέγοντα θέματα του Εύρου. Πρέπει να συσπυρώνουμε τις δυνάμεις μας σε διεκδικήσεις ουσιαστικές. Δεν γίνεται να αναλωνόμαστε στην εσωστρέφεια και στην παραπληροφόρηση και να είμαστε θύματα αυτής. Χάνομαι χρόνο, χάνομαι ενέργεια, χάνομαι πλεονέκτημα. Κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε ότι δεν είμαστε στοχευμένα στην διεκδίκηση τόσων θεμάτων που μας αφορούν. Ξεκινά ήδη αυτή τη στιγμή, ο Εύρος ήταν χθες και το λέω υπερηφάνως, και η Αλεξανδρούπολη στην ατζέντα όλων των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων. Για το λιμάνι αναφέρεστε. Όχι μόνο το λιμάνι. Η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, η οποία σε ένα μήνα θα έρθει στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί και θα εγκριθεί και θα ψηφιστεί, για μας είναι σωτήρια αυτή η συμφωνία. Διότι σφραγίζει η συμφωνία αυτή με υπογραφή και σφραγίδα της υπερατλαντικής συμμαχικής χώρας τα σύνορά μας και εξασφαλίζει τη μακροημέρευσή μας. Έχουμε απέναντι έναν γείτονα ο οποίος είναι ενοχλητικός, είναι επικίνδυνος, είναι ταραξίας. Χρησιμοποιεί τους οικονομικούς μετανάστες και τους εισάγει στην επικράτειά της και τους εκτοξεύει με οποιοδήποτε τρόπο προς την Ελλάδα και προς τη Δύση. Κύριε Βουλευτά, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Συνεπώς, εμείς έχουμε έργο μπροστά μας να επιτελέσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη διπλή γραμμή η οποία ήδη έχουμε, βρισκόμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία με ηλεκτρονική, με ηλεκτρική, με ηλεκτροκίνηση. Συνεπώς αλλάζει το τοπίο και μάλιστα η Αλεξανδρούπολη απογειώνεται όλος ο νομός και φυσικά η οχύρωσή της βρίσκεται στο Ορμένιο, βρίσκεται στο Τρίγωνο, στις Καστανές, και να έχετε υπόψη σας ότι δίνω εν μία μάχη σημαντική και η οποία θα είναι προς όφελος της περιοχής. Και θα έρθει η ώρα να τα χαρούμε όλα αυτά. Διότι δεν μπορεί η Θράκη και η Ελλάδα να έχει περιθωριοποιημένη όπως είχαν τον Εύρο οι προηγούμενοι που απήλθαν. Κατανοητό. Απλά να ρωτήσουμε όμως κάτι. Ξέρετε εδώ πάνω σε αυτό. Χίλια συγγνώμη, θα το πείτε, αλλά είπατε κάτι προηγουμένως ότι υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι, αυτοί που παραπληροφορούν, ποιοι είναι, γιατί με το θέμα ουσιαστικά ασχολούνται μόνο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεν είδαμε από το κέντρο. Δηλαδή εδώ υπάρχουν μέσα τα οποία δίνουν άλλες κατευθύνσεις. Πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό? Αναφέρατε τη λέξη, είναι θέμα παραπληροφόρησης. Τουλάχιστον για μας, ας πούμε, σαν μέσο είναι. Σαν Ράδιο Εύρος είναι προσβλητικό να μας συναντούνται. Δεν μας ακούστηκε καλά. Η παραπληροφόρηση, κύριε Καλαρίδη, είναι και με τον ψήθυρο. Ναι. Δεν θα ήθελαν οι ξένες υπηρεσίες πληροφορών που έχουν τις δικές τους στοχεύσεις να ζει ο ακριτικός Εύρος σε ειρηνικό και δημιουργικό κλίμα. Ξέρω τι λέω.
Ναι. Και εγώ, απλά εμείς επειδή είμαστε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης που επιτελούμε το έργο της ενημέρωσης των πολιτών, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε τον τίτλο τον, ότι είμαστε τέλος πάντων μέρος αυτής της παραπληροφόρησης στην οποία αναφερθήκατε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Ωραία, ότι έχει και ο ψήθυρος. Ναι. Ο ψήθυρος είναι ότι το χειρότερο. Εγώ εκείνο το οποίο πιστεύω, σας το είπα ξεκάθαρα. Ο λόγος μου είναι κρυστάλλινος, είναι ειλικρινής, δεν λέω τυχαία πράγματα. Ο υπουργός ο ένας ήταν ειλικρινής, δύο φορές αναφέρθηκε και στη διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και ταυτόχρονα και όταν τον επισκέφτηκα στο γραφείο του. Αναφέρεστε και... στον κύριο Θεοδωρικάκο ή στον κύριο Μηταράκη? Βεβαίως. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Αυτή την παρεξήγηση πιστεύω ότι τη λύσαμε σήμερα. Και από την άλλη πλευρά πιστεύω πραγματικά, δηλαδή, ότι ήμουνα ειλικρινής απέναντι σας και απέναντι σε αυτούς που λειτουργώ και αυτή τη στιγμή που μας ακούνε. Και φυσικά είπα και κάτι πολύ σημαντικό, ότι για τον κύριο Μηταράκη, ο κύριος Μηταράκης, είπαμε, ανακοινώνει και γνωστοποιεί αυτά τα οποία κατασκευάζει. Ωραία. Και τα παραχωρεί για χρήση σε άλλον φορέα. Κατανοητό. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέει πράγματα γιατί με αυτά που κάνει. Ωραία. Εμείς δεχόμαστε την ειλικρίνειά σας. Αυτά πιστεύετε, αυτά εκφράσατε. Σας ευχαριστήσουμε όμως, γιατί πρέπει να παραδώσουμε και τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο τον Πατούνα. Τα χαιρετίσματά μου. Κάποια άλλη στιγμή μου. Για τα υπόλοιπα. Ναι, επιφυλασσόμαστε. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με την Οριστεάδα, με όλον τον Εύρο, με όλη τη Θράκη. Και πιστεύω να συντελέσαμε σε ένα ποσοστό στην καλή πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για όλους μας. Είναι έργο μας. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.